Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Σήμερα στην εκπομπή μας θα αναφερθούμε στην ένδυση και στην υπόδυση στον αρχαίο κόσμο. Δηλαδή, τα ενδύματα, τα ρούχα που φορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοι μας και τα υποδήματα. Και αρχίζουμε από τα γενοφάσια μας. Δηλαδή, τα πρώτα ενδύματα που θα φορέσει ο γονέας, η μητέρα, στο νεογέννητο παιδί της. Τα πρώτα νεανικά βρεφικά ενδύματα ονομάζονται σκελαίες για τα αγόρια και από σκελαίων σημαίνει από τα γενοφάσια μου. Επίσης ονομάζονται και σπάργανα. Τα σπάργανα είναι τα υφάσματα με τα οποία τυλίγει η μητέρα το νεογέννητο βρέφος της. Ας δούμε λοιπόν τι λέει για τα σπάργανα και για τα γενοφάσια, τις σκελαίες, η αρχαία ελληνική γραμματεία. Με τα παρθενικά αυτά σπάργανα τύλιξα το σώμα σου, που ήταν υφασμένα στη σαΐτα του αργαλιού μου. Με τα σπάργανα, τα οποία έφτιαξε στον αργαλιό της η κρέουσα, τυλίγει το νεογέννητο βρέφος της, καρπό του έρωτά της με τον Θεό Απόλλωνα. Το βρέφος αυτό θα ονομαστεί Ίωνας και είναι ο προπάτορας των Ιώνων. «Όσα δαποσκελέων εδροστρόφοι αργόθεν άνδρες, την όσα, την παρατήρηση, τη φρούρηση, τη σκοπιά, την ξέρουν από τα γενοφάσια τους αργόθεν άνδρες, οι άνδρες του Άργους». Το ανδρικό ισόρουχο αργότερα ονομάζεται το ρούχο της ντροπής, της εδούς, η εδώ, της εδούς, η ντροπή. Και ο Όμηρος μας λέει ότι όταν ξέντυναν έναν στρατιώτη στο πεδίο της μάχης για να τον εξευτελίσουν, δεν του έπαιρναν μόνο την πανοπλία, τα ενδύματά του, τα όπλα του, αλλά του έβγαζαν και τις ντροπής στο ρούχο. «Αν δε σε πιάσω και τα ρούχα σου με μιας εγώ σου βγάλω, το απανοσκούτι, το πουκάμισο και τις ντροπής στο ρούχο». Τον Χαρίλαο, τον ανιψιό του Λυκουργού, του τον έφεραν νεογέννητο, όπως λέει ο Πλούταρχος και επίσης ο Ηρόδοτος, στο Φιδίτιον, δηλαδή στο δημόσιο συσίτιο. Και Χαρίλαο τον ονόμασε τον ανιψιό του ο Λυκουργός, γιατί χάρηκε ο λαός με τη γέννησή του. Έναν άλλον όμως πρίγκιπα, αυτός ήταν ο Αριδαίος, ο ετεροθαλής αδελφός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον σπαργάνωσαν με πορφύρα, δηλαδή γεννήθηκε με την πορφύρα γύρω από το σώμα του, δηλαδή ήταν πορφυρογέννητος. «Σπαργανοθέντα πορφύρα, μελέαγρος, τον Αριδαίον πάλι». Τον Αριδαίο πάλι τον σπαργάνωσε με πορφύρα ο μελέαγρος. Στο μέσο του κόσμου βρίσκεται ο ομφαλός της γης, που σύμφωνα με το μύθο είναι το κέντρο του πλανήτη μας και είναι εκεί όπου έπεσε ο ομφαλός, δηλαδή ο ομφάλιος λόρος, από την εξέμεση από τον εμετό του Κρόνου, ο οποίος απέβαλε τον γιο του, που νόμιζε ότι ήταν γιος του, του είχε δώσει μια πέτρα στη θέση του γιου του, η Ρέα, η Γαία, και εκεί θεωρήθηκε το κέντρο του πλανήτη, στους Δελφούς. Αυτή η πέτρα, ο ομφαλός της γης, είναι ντυμένη με το κρητικό σπάργανο στα μωρά της Κρήτης. Το κρητικό ένδυμα είναι η σπαργάνωση ή οι σκελαίες των Κρητών. Ας δούμε τι μας λέει η αρχαία ελληνική γραμματεία για αυτό το σπάργανο. «Μέσον ομφαλών γάς, στο κέντρο του ομφαλού της γης, Φίβου κατέχει δόμος. Βρίσκεται ο ναός του Φίβου, του Απόλλωνος.
στέμαση γέννητων, αμφί δε γοργόνες. Είναι σκεπασμένο από στέματα και ολόγυρα γοργόνες. Μερικοί θνητοί πίστευαν ότι είχαν γίνει θεοί. Ο Αριστοφάνης λέει σε κάποιον υπερόπτη να βγάλει το κριτικό του, δηλαδή να βγάλει τα σπάργανα τα κριτικά και να πάψει να πιστεύει ότι είναι θεός. Σίδε το κριτικό να απόδειθει ταχαίως. Και εσύ το κριτικό σου ρουχαλάκι βγάλ το γρήγορα. Σήμερα τα μορουδιακά των νεοελλήνων έχουν διάφορα ονόματα που καμιά φορά μας θυμίζουν και ξένα κράτη από που... Σήμερα τα σπάργανα, τα βρεφικά ενδύματα των νεοελλήνων προέρχονται και από άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία. Έτσι από την λέξη Japan, που σημαίνει η Ιαπωνία, προέρχεται το μορουδιακό ένδυμα το οποίο ονομάζεται τζιπούνι ή ζιπουνάκι. Και στις μεγάλες γαλλικές επιδείξεις μόδας, όταν τα μανίκια στα ενδύματα είναι αρκετά φαρδιά, ονομάζονται ζαπονέ, γιατί μοιάζουν με τα μανίκια στο ιαπωνικό ένδυμα το κιμονό. Μια γυναίκα πολύ εύκολα θα αναγνωρίσει ένα ρούχο που μοναδικά έχει φάνει η ίδια της στον δικό της αργαλιό. Έτσι, από τα βρεφικά ενδύματα του Ιόνος, η Κρέουσα, η πριγκίπισσα της Αθήνας, αναγνωρίζει το γιο της. Κερκίδος ο το γνύης ανεξύφασμασής, αν είναι υφασμένος με τη δική σου σαΐτα. Με τον ίδιο τρόπο προσπαθεί να αναγνωρίσει τον αδελφό της η Ηλέκτρα. Όταν ο Ορέστης καταφθάνει στις Μυκήνες με σκοπό να τιμωρήσει τη μητέρα του την Κλυτεμνίστρα για τον φόνο του πατέρα του, του Αγαμέμνονα, η Ηλέκτρα υποψιασμένη από τον παιδαγωγό προσπαθεί να αναγνωρίσει από τα κομμάτια του υφάσματος αν είναι αυτά που η ίδια είχε υφάνει στον αδελφό της. Αλλά της λέει ο παιδαγωγός, και τι νομίζεις ότι θα φοράει τα ίδια ρούχα που φορούσε τότε που η μητέρα σου τον πήγε στον Παρνασσό να είναι μακριά από το βασίλειο του νεκρού σας πατέρα? Τι νομίζεις, ότι τα ενδύματα μεγαλώνουν μαζί με το σώμα των νέων? Πώς αν τότε ον πες ταφτανήν έχει φάρει, πώς μπορεί να φοράει τώρα τα ίδια ρούχα που φορούσε τότε που ήταν παιδί, αν μαζί με το κορμί δεν μεγαλώνουν και τα ρούχα? Ο πρώτος, ο μεγάλος, ο μεγαλύτερος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, ο Ηρακλής, σκότωσε το λιοντάρι της Νεμαίας και ντύθηκε με τη λεοντή του. Γιατί ο άνθρωπος ντύθηκε ζώων? Γιατί ήθελε να φαίνεται σαν λέοντας ο Ηρακλής? Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος ντύθηκε την περσική στολή όταν έφτασε και κατέκτησε τους Πέρσες? Τι μας λέει ο Πλούταρχος? Όταν οι άνθρωποι κυνηγούν αγρίμια, ντύνονται δέρματα ελαφιών και όταν επιδίδονται σε κυνήγι πουλιών, φορούν ρούχα στολισμένα με φτερά. Ενώ φυλάγονται από τους σταύρους, όταν φορούν κόκκινα, και από τους ελέφαντες λευκά. Γιατί εκείνα τα ζώα ερεθίζονται και εξαγριώνονται στη θέα αυτών των χρωμάτων. Έτσι και ένας μεγάλος βασιλιάς που έχει να κάνει με έθνη δίστροπα και πολεμικά, σαν να τα τυθασεύει, σαν να τα εξημερώνει, σαν να είναι ζώα, τα μαλακώνει με τις στολές που τους είναι οικίες,
και ακολουθώντας επίσης τον τρόπο ζωής τους, ώστε να τους κάνει καλύτερους και να ερμηνεύσει τον άγριο χαρακτήρα τους και να καταπραίνει την κακή ψυχική τους διάθεση. Θα έπρεπε να θαυμάζουν τη σοφία του Αλεξάνδρου, που με μια μικρή αλλαγή στην ενδυμασία του δημαγώγησε όλη την Ασία και με τα όπλα κυρίεψε τα σώματα, ενώ με τα ρούχα τους κέρδισε τις ψυχές. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι κατάγονται από την Αρκαδία, σύμφωνα με τον Βυργίλιο, ακολουθούν τα αρκαδικά έθιμα και ιδίως τα Λουπερκάλια, γιορτές κατά τις οποίες ντύνονται και παριστάνουν τους λύκους στις 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Για τα Λουπερκάλια, να τι μας λέει ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, ο οποίος πήγε στη Ρώμη το 30 μετά Χριστόν. Τελούνταν στις 15 Φεβρουαρίου. Μετά τα χειμερινά στροπάς, μετά από το χειμερινό ηλιοστάσιο, ουδέν των τότε γενομένων μετακινούντες, χωρίς να αλλάξουν καθόλου τα παλιά δρόμενα. Όπως λοιπόν στην Αρκαδία την πατρίδα τους, συνεχίζουν τα Λουπερκάλια και στη Ρώμη οι αρκάδες κάτοικοι της Ρώμης, οι πρώτοι έπικοι. Κάποιος ο οποίος θέλει να μπει μυστικά στο στρατόπεδο των Τρώων ντύνεται λύκος, γιατί οι σύμμαχοι των Τρώων, οι Παίωνες, ντύνονται και αυτοί σαν τους λύκους. Σοφού παρανδρός χρή, σοφόν τι μανθάνει. Από σοφό άνδρα θα μάθουμε κάτι το σοφό. Λέξον. Σκευή πρεπόντο σώμα εμών καθάψομαι. Θα φορέσω την πρέπουσα φορεσιά. Λέξον, τι σέστε τούδε σώματος σαγή. Για πες, ποια θα είναι η φορεσιά σου αυτή. Λύκειον αμφινότα ενάψω με δωράν. Στους ώμους μου θα φορέσω το δέρμα λύκου. Και χάσμα θυρός αμφεμό θύσω κάρα. Και το ανοιχτό του στόμα θα το βάλω πάνω στο κεφάλι μου. Βάσιν τε χερσί προσθίαν καθαρμό σας και θα δέσω τα πόδια του στα χέρια και κόλλα κόλλης και τα σκέλη του στα σκέλη μου. Τετράπουν μιμήσω με λύκου κέλευθον και θα μιμηθώ το τετράποδο βάδισμα του λύκου. Πολεμείς δισεύρετον. Δύσκολα θα μπορέσουν να με διακρίνουν οι εχθροί. Στην Ιλιάδα του Ομήρου μπορούμε να δούμε τα καθημερινά ενδύματα των ηρώων από την πλευρά των Αχαιών και από την πλευρά των Τρώων. Όλοι οι μεγάλοι ήρωες είχαν σκοτώσει λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, πάνθυρες, αρκούδες και φορούσαν το δέρμα τους επάνω τους για να δείχνουν σπουδαίοι και μεγάλοι κυνηγοί. Η καθημερινή στολή του Αγαμέμνονα. Σηκώθητο λοιπόν και φόρεσε στα